Μακράκι, μια δικιά σου ιδέα πολλά χρόνια πριν έγινε φέτος πράξη, σήμερα είναι τα γένεια, πώς νιώθεις? Σίγουρα νιώθω πολύ περήφανος, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήταν στόχος μας σαν διοίκηση από τη μέρα που αναλάβαμε πριν 4 χρόνια. Αυτή η ιδέα μας υλοποιήθηκε, γίνονται αυτά τα πολύ ωραία γένεια σήμερα, μας θυμάει όλος ο κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που δίνει το παρόν εδώ πέρα και στηρίζει την ομάδα της Τρόλης. Από εκεί πέρα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να γίνουν τα γραφεία της ομάδας, ιδιαίτερα τον Γιώργο τον Κουναλάκη, το μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου, ο οποίος ανέλαβε προσωπικά και κατασκεύασε ξανά τον αυτόν τον υπέροχο χώρο που εδώ και στο εξής μπορεί ο φίλαθρος του ΑΟΑΝ, ο επισκέπτης της πόλης, τα παιδιά από τις Ακαδημίες να προμηθεύονται ήδη της ομάδος και να έχει η ομάδα ένα σημείο αναφορά στην πόλη Ιταλίου. Τα γραφεία ήταν ένας οργανωτικός στόχος, αγωνιστικός στόχος φέτος για την ομάδα. Εντάξει, ο αγωνιστικός στόχος της ομάδας δεν μπορεί να είναι άλλος από να πρωταγωνιστήσει. Τα δύο τελευταία χρόνια η ομάδα πρωταγωνιστεί, φτάνει κοντά στην πηγή και δεν πίνει νερό. Εύχομαι φέτος να μην συμβεί το ίδιο και στο τέλος της χρονιάς αυτόν εδώ τον χώρο να πανηγυρίσουμε τίτλους με την ομάδα μας. Ό,τι σε όποια διοργάνωση αναγωνίζουν, ο ΑΟΑΝ υποχρεώνεται να πρωταγωνιστεί και να κατακτάει τίτλους.